Ο ίδιος έβαζε κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να γίνουν δεκτές είτε από το ένα κόμμα είτε από το άλλο. Απομένει, και γι' αυτό επανήλθαν άλλα ονόματα στο τραπέζι. Αυτό έλεγαν τα σενάρια και οι φήμες. Ακριβώς. Τώρα, το ρεπορτάζ, όπως καταλαβαίνεις, φεύγει από εδώ, από το Προεδρικό Μέγαρο και από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα επανέλθουμε αύριο για την τελετή της ορκομοσίας. Δεν έχω ακούσει αν έχει ξεκαθαριστεί το πότε θα γίνει η ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης. Νομίζω ακόμα δεν είναι γνωστό. Φανταζόμαστε όλοι τις επόμενες ώρες. Απομένει να δούμε, λοιπόν, αν θα έχουμε σήμερα τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης δημοσιοποιημένη ή αν αυτό θα γίνει αύριο πριν από την ορκομοσία της, κάτι που σημαίνει ότι θα αρχίσουν τα τηλέφωνα να σπάνε, διότι αν η σύνθεση δεν ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες, θα αρχίσουν τα γνωστά σενάρια για τους υποψήφιους υπουργούς που θα πλαισιώσουν τον κύριο Παπαδήμο στο νέο του έργο, στα νέο του καθήκοντα. Θα αρχίσουν οι παραδόσεις παραλαβές λίγο νωρίτερα, όπως λες και εσύ. Βεβαίως. Δεν έχουμε κάποια επίσημη πληροφόρηση από αυτού. Ενδεχομένως τις επόμενες ώρες να έχουμε κάτι πιο σαφές. Αυτό που είναι επίσης γνωστό και το έχουμε αντιληφθεί μέσω του ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, είναι ότι έχει υπάρξει μία σχετική προεργασία σε επίπεδο κομμάτων σε σχέση με τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης και τη σύνθεσή της. Μάλιστα, κορυφαίος υπουργός μας επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα ότι ειδοποιήθηκε χθες από συνεργάτη του Πρωθυπουργού να μετακινηθεί από το Υπουργείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα και θητεύει και να πάει σε άλλο Υπουργείο. Άρα η προεργασία έχει γίνει. Ενδεχομένως, και αυτό το λέω με επιφύλαξη, γιατί δεν έχουμε πλήρη εικόνα, να έγινε και μία προεργασία σε επίπεδο τριών πολιτικών αρχηγών και εντολοδόχου πρωθυπουργού. Αυτό θα φανεί. Έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές, υπό μία έννοια, οι διερευνητικές επαφές με τους υπουργούς τώρα. Τυπικά, ναι. Βεβαίως και θεσμικά, η αρμοδιότητα στο να υποδείξει τους υπουργούς της κυβέρνησής του ανήκει στον ίδιο τον κύριο Λουκά Παπαδήμο. Ναι. Αποχώρησε πριν από λίγο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως είδαμε στα πλάνα μας. Άρα έχουν φύγει όλοι. Πρώτος αποχώρησε ο κύριος Σαμαράς, ακολούθησε ο κύριος Καρατζαφέρης και τρίτος βγήκε με τα πόδια από το Προεδρικό Μέγαρο και κατευθύνθηκε εδώ δίπλα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Παπανδρέου. Τον ρωτήσαμε αν είναι ικανοποιημένος από τις εξελίξεις και απάντησε καταφατικά πως ναι, χαμογέλασε μάλιστα, δείχνοντας σαφώς την ικανοποίησή του από την τροπή που πήραν τα γεγονότα. Μία τροπή η οποία ήταν ασαφής, τουλάχιστον μέχρι αργά χθες το βράδυ, μετά την ακύρωση του πρώτου ραντεβού των τριών πολιτικών αρχηγών υπό τον κύριο Παπούλια, εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πάμε και στο Στράτο Μπαλή να δούμε τις δικές του πληροφορίες. Στράτο, προσερχόμενος ο κύριος Σαμαράς, είπε ότι ελπίζει αυτή η φορά η τρίτη να είναι και η τελευταία και τελικά να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Έγινε αυτό. Έχουμε τον κύριο Παπαδήμο, ο οποίος είναι ο ενδολοδόχος πρωθυπουργός. Και βέβαια υπάρχει ικανοποίηση και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Σαμαράς ήρθε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα αποφασισμένος να τελειώσει το θέμα με το σχηματισμό αυτής της κυβέρνησης και με την Πρωθυπουργία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ικανοποίηση, γιατί όπως λέγανε στη Νέα Δημοκρατία την πρώτη στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς ποτέ δεν συζήτησε θέμα προσώπου, αλλά ήταν ουσία το περιεχόμενο της πρώτης ανακοίνωσης που είχε βγει από εδώ, από την Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν συναντήθηκε μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου υπό τον Κάρολο Παπούλια. Αυτό το πλαίσιο περιέγραψε και πριν από λίγα λεπτά εδώ σε εμάς ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, ο κ. Παπαδήμος, και πρέπει να σου πω ότι βλέποντάς τον από κοντά τον κύριο Παπαδήμο, διέκρινα στο πρόσωπό του ότι υπήρχε αποτυπωμένη αυτή η ένταση που όλων των προηγούμενων ωρών, των συζητήσεων φαντάζομαι, που προηγήθηκαν και όσων έγιναν μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο. Από εκεί και πέρα, στη Νέα Δημοκρατία επισημαίνουν χαρακτηριστικά το ρόλο αυτής κυβέρνησης ως μεταβατικής που είπε και ο κύριος Παπαδήμος. Ξεκαθαρίστηκε άπαξ και διαπαντός ότι δεν υπήρχαν όροι εκ μέρους του κυρίου Παπαδήμου, όπως λέγανε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και φυσικά το θέμα των εκλογών, το οποίο παραμένει ανοιχτό και το οποίο είχε αναφερθεί στην πρώτη ανακοίνωση της Προεδρίας, ότι αυτή η κυβέρνηση δηλαδή θα οδηγήσει άμεσα τη χώρα σε εκλογές. Δεν έχω εικόνα για το εάν έχει γίνει κάποια συζήτηση με ποιους θα συμμετάσχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν την κυβέρνηση. Η τελευταία εικόνα που είχαμε, Ρίτσα, ήταν πως η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν την κυβέρνηση δεν θα έχει στελέχη δικά της κοινοβουλευτικά πρώτης γραμμής. Ναι, δεν θα έχει βουλευτές.
κάποιους τεχνοκράτες οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και οι οποίοι μπορεί να συνδράμουν, για παράδειγμα, το έργο στο Υπουργείο των Οικονομικών. Να δούμε αν αυτό έχει παραμείνει. Να σας ευχαριστήσω όλους. Θα πάμε τώρα και στη Λεωφόρο Συγκρού. Εκεί έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Μίλησε, έχει μια σύντομη συνομιλία με τους δημοσιογράφους που τον ανέμεναν εκεί. Είναι ο Γιώργος Ευθυμίου, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο. Ρίτσα, να προσθέσω κάποια πράγματα στο ρεπορτάζ του συναδέλφου του Στράτου Μπαλή. Ικανοποίηση στη Νέα Δημοκρατία για τρεις λόγους βασικούς, όπως τους οποίους ανέφερε και στη δήλωσή του εντολοδόκος πρωθυπουργός πριν από λίγο, ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος, πως η κυβέρνηση θα είναι μεταβατική, ο ίδιος δεν έθεσε κανένα όρο στους πολιτικούς αρχηγούς και πως ισχύει το πλαίσιο αρχών που συμφωνήθηκε την περασμένη Κυριακή μεταξύ του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Σαμαρά ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη Νέα Δημοκρατία λένε πως συνολικά έχουν πετύχει τους στόχους τους, καθώς παρετήθηκε ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κατάσταση αυτή στην οποία έχει έρθει η χώρα το τελευταίο διάστημα. Η κυβέρνηση είναι μεταβατική και δεν υπάρχουν όροι, όπως είπαμε. Τώρα για το θέμα των υπουργών, εδώ λένε πως αυτούς, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, θα τους επιλέξει ο ίδιος ο κύριος Παπαδήμος, είναι δικό του θέμα. Άλλωστε, βέβαια, στο πλαίσιο αρχών, το οποίο συμφωνήθηκε νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο. Το ρωτήσαμε τον κύριο Σαμαρά κατά την είσοδό του εδώ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τι έγινε στη συνάντηση. Αυτός μας παρέπεψε στη σαφέστατη αναφορά που έγινε πριν από λίγο στην ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στην περασμένη ανακοίνωση της περασμένης Κυριακής δηλαδή, όπου αναφερόταν χαρακτηριστικά πως θα πρέπει να συγκροτηθεί μια νέα κυβέρνηση με στόχο να οδηγήσει τη χώρα άμεσα στις εκλογές μετά την υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου. Ρωτήσαμε και για το χρόνο των εκλογών, μας παρέπεψε στην ίδια ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος αυτός θα προσδιορίζονταν από την διμερή συνάντηση η οποία υπήρξε το βράδυ της Κυριακής και η οποία έβγαλε ως το χρόνο αυτό τη 19η Φεβρουαρίου. Ναι. Οπότε, Λες ότι η ανακοίνωση εκείνη είναι επεξίδα και χρονικός ορίζοντας της μεταβατικής κυβέρνησης που προέκυψε και επίσημα θα ορκιστεί αύριο. Ακριβώς. Να προσθέσω κάτι τελευταίο. Ρωτήσαμε τον κύριο Σαμαρά αν θα υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κυβερνητικό σχήμα και δεν πήραμε κάποια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θα μάθουμε τις επόμενες ώρες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το πρωί, κυρίες και κύριοι, έχουμε αρκετές δηλώσεις βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι προσέρχονται και λένε την άποψή τους και για το πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού. Θα πάμε εκεί. Είναι η Λίνα Μπεθάνη. Θα μας ενημερώσει γι' αυτό ακριβώς, για το τι δήλωσαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων, αλλά και για τι έγινε με κάποιους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που προχώρησαν στη σύνταξη μιας επιστολής, την οποία όμως, Λίνα, δεν υπέγραψαν και στην οποία ζητούσαν να επιλεγεί μια ισχυρή προσωπικότητα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Και να προχωρήσουν άμεσα, Ρίτσα, οι διαδικασίες, κάτι που όπως είδαμε έχει γίνει πια και η επιστολή αυτή πλέον αποτελεί και αυτή ιστορία, καθώς έχουμε πια τα γεγονότα, έχουμε πια τον νέο Πρωθυπουργό που είναι ο Λουκάς Παπαδήμος και να σου μεταφέρω το κλίμα που επικράτησε εδώ στη Βουλή από το πρωί μεταξύ των βουλευτών. Είναι ένα κλίμα ανακούφισης ότι σχηματίζεται μια κυβέρνηση ευρύτερη συνεργασίας αλλά και προσμονής, προσδοκίας ότι ανοίγει ένας κύκλος που οδηγεί σε έναν δρόμο που μπορεί να είναι δύσκολος αλλά θα οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση και σε ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μας έλεγαν βουλευτές που έχουν έρθει εδώ από το πρωί, που μιλάνε με πολύ θετικό τρόπο για τον Λουκά Παπαδήμο, εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπο του κυρίου Παπαδήμου και αυτό που υπογραμμίζουν είναι ότι θα πρέπει τώρα όλοι να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια επί της ουσίας και όχι να βάζουν προσκόμματα μικροκομματικά, να αφήσουν στην άκρη τις κομματικές παροπίδες και να στηρίξουν επί της ουσίας με όλες τους τις δυνάμεις αυτή την εθνική, όπως μας είπαν, προσπάθεια. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν κάποιες από τις δηλώσεις που κάναμε από τις βουλευτές. Ο κ. Πετσάνικος είναι ισχυρή προσωπικότητα. Και όλοι όσοι μπήκαν σε αυτή τη συζήτηση είναι ισχυρές προσωπικότητες. Εγώ πίστευα και πιστεύω ότι ο κ. Παπαδήμος είναι ο κατάλληλος, η κατάλληλη ισχυρή προσωπικότητα για αυτή την περίοδο. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο κ. Παπαδήμος είναι η κατάλληλη προσωπικότητα σε αυτή τη συγκυρία? Γιατί σήμερα έχουμε τα προβλήματά μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε, θέλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να αποκαταστήσει τις επικοινωνίες με τους εταίρους μας. Είναι νομίζω καταλληλότερος. Ο κ. Παπαδήμος είναι ένα από τα πρόσωπα που εξ αρχής είχαν ξεχωρίσει ως κατάλληλη για αυτή την σημαντική απόπειρα συνεννόησης
και κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας. Επιτέλους. Επιτέλους, γιατί νομίζω ότι περάσαμε τα κράσπεδα της γελιότητος και του αυτοεξευτελισμού. Έστω και με Παπαδήμου. Όλοι θα νιώσουμε μια ανακούφιση από τη στιγμή που θα υπάρξει ένας πρωθυπουργός και θα υπάρξει μια κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν λύνει τα προβλήματα. Απλώς είναι το αναγκαίο βήμα για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο δύσκολο βήμα. Χρειάζεται να συστρατευτούμε όλοι και κυρίως οι πολίτες με εθνική ομοψυχία, αν πράγματι θέλουμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Θα πρέπει να δώσουμε την εικόνα μιας σοβαρής ευρωπαϊκής χώρας που αντιμετωπίζει, όπως και άλλες πολλές, οικονομικό πρόβλημα και θα πάει συντεταγμένη στη σωτηρία της πατρίδας και της Ευρώπης. Η επόμενη φάση θα είναι μια φάση μεταβατική, αλλά πραγματικής διακυβέρνησης, με μια ηγεσία η οποία θα είναι πιστευτή στο λαό. Συνηθίζω να βλέπω πάντοτε μπροστά. Είμαι αισιόδοξος, παρόλα όσα τυχόν λάθη έγιναν, πιστεύω ότι είμαστε ένα βήμα μπροστά και η Ελλάδα τελικά θα αλλάξει σελίδα. Πρέπει να είναι μια κυβέρνηση που θα πετύχει και εμείς πρέπει να βάλουμε πίσω το κομματικό και να προτάξουμε το εθνικό συμφέρον. Πάμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων. Πάμε στο Γιάννη Φρασουλά να μας ενημερώσει για το τι λέει το ΚΚΕ, Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι δεν σε ακούμε, Γιάννη. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε και πάλι μαζί σου. Θα δούμε προς το παρόν μια αντίδραση που είχαμε από τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Στεφανόπουλο, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από την κατάληξη στην υπόθεση της αναζήτησης του νέου πρωθυπουργού. Εμφανίστηκε ο κύριος Στεφανόπουλος, όμως δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για όσα προηγήθηκαν. Έχω να πω τα καλύτερα λόγια. Τον γνώριζα πολύ όταν ήμουν πρόεδρος. Είχε έρθει επανειλημμένος στο γραφείο μου. Είναι το μόνο ευχάριστο σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει γελιοποιήσει τους πάντες. Έχει γελιοποιήσει τους ίδιους, έχει γελιοποιήσει τον τόπο. Τι άλλο να πω. 5 μέρες για να πούνε ένα όνομα. Γελιοποίηση πλήρη. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε φτάσει σε αυτό το κατάτημα. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε υποψηφίους κυβερνήτες αυτά τα πρόσωπα. Έπρεπε να αποφασίσουν αμέσως. Να μην εκθέσουν πρόσωπα και πράγματα, να αποφασίσουν αμέσως τον κύριο Παπαδήμο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος βεβαίως από τους υποψηφίους, αλλά ταλαιπωρήθηκε και αυτός αφάνταστα. Να διορθωθεί η κατάσταση και να μην βάλει καινούριους φόρους ο κύριος Παπαδήμας στον κόσμο ο οποίος δεν υποφέρει πια. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Φασουλά να δούμε αν μπορούμε να τον ακούσουμε τώρα. Γιάννη. Τώρα δεν ξέρω αν με ακούτε. Πολύ καλά. Λοιπόν, στον πρώτο του σχόλιο, λοιπόν, το ΚΚΕ λοιπόν, τονίζει ότι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Καρατζαφέρης έθεσαν επικεφαλής της κυβερνητής τους σύμπραξης τον τραπεζίτη Λουκά Παπαδήμο. Και προσθέτει, αυτή είναι η επιθυμία της ελληνικής πλουτοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζει ακόμα ότι απέναντι σε αυτή τη μαύρη συμμαχία, ο λαός πρέπει να αντιτάξει τη δική του εργατική λαϊκή συμμαχία για να τους εμποδίσει και να τους ανατρέψει. Να σημειωθεί ότι το απόγευμα στις 6 ώρα στην πλατεία Ομονίας, το ΠΑΜΕ διοργανώνει συλλαλητήριο αντιδρώντας στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και εκεί θα κάνει δηλώσεις η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, η Αλέκα Παπαρίγα. Προς το παρόν, Γιάννη, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση εχθές η κυρία Παπαρίγα, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου πρωθυπουργού. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν είναι μαύρο μέτωπο, γιατί θα πάρει μαύρα μέτρα. Και δεν αλλάζει σε τίποτα, μην παρασυρθούμε μεταβατική, προσωρινή, προεκλογική, υπηρεσιακή, στο τέλος θα την πούνε. Διότι τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει να υπογράψει όλες εκείνες τις επιλογές που συνοδεύουν τη νέα δανειακή σύμβαση, δηλαδή τη σύμβαση της ελεγχόμενης χρεοκοπίας της Ελλάδας, να υπογράψουν όλα τα ντοκουμέντα που χρειάζεται και τα οποία αφορούν τη ζωή των εργαζομένων 10 και 15 χρόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα δεν παρέστη ούτε σήμερα στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Μίλησε για φαρσοκομωδία και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει ένα τέλος στο διασυρμό. Η Ανέτα Καβαδία θα μας πει αν έχει πει κάτι καινούριο ο κύριος Τσίπρας. Ανέτα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Να σας πω όμως, μεταφέροντάς σας το ρεπορτάζ, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν πως η επιλογή, στην επιλογή μάλλον του Λουκά Παπαδήμου, αποτυπώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το κλείδωμα, όπως λένε, των πολιτικών που έχουν φέρει την Ελλάδα και την Ευρώπη στο χείλος του γκρεμού. Είναι, λένε, η
αδιαμεσολάβητη έκφραση των τραπεζικών συμφερόντων στην Πρωθυπουργία. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουν ότι σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν θα είναι υπηρεσιακή, αφού θα κληθεί να εφαρμόσει αποφάσεις όπως τα χαράτσια, η εφεδρεία και η μόνιμη επιτροπία, και θεωρούν πως η λύση μπορεί να δοθεί με δύο τρόπους. Από τη μία στο δρόμο με ειρηνικές κινηματικές δράσεις και από την άλλη μέσα από τη δημιουργία ενός μεγάλου μετόπου, ενός νέου συνασπισμού εξουσίας που θα απαρτίζεται από τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα αντιμάχονται τις μνημονιακές δυνάμεις. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας. Παρακολουθούμε μια απίστευτη φαρσοκομωδία. Όλα όσα εκτιλήσονται τούτες τις ώρες παραπέμπουν στις τελευταίες μέρες της πομπιείας. Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναλάβει την ευθύνη που τον αλογεί και να δώσει ένα τέλος σε αυτό το διασυρμό, σε αυτή την πέραν των ορίων στρέβλωση της συνταγματικής τάξης. Η άμεση προσφυγή στις κάλπες αποτελεί πλέον τη μόνη επιλογή προστασίας από τον εκφυλισμό της δημοκρατίας που τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Εκλογές εδώ και τώρα. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα στην Μαρία Κονταξή να μας δώσει τις πρώτες αντιδράσεις από τα μέσα και από αξιωματούχους, αν έχουν ήδη ξεκινήσει οι δηλώσεις. Μαρία. Θα ξεκινήσουμε με μια δήλωση της Αγγέλα Μέρκελ πριν από λίγο, η οποία έγινε κάπως κατά τύχη, θα μπορούσαμε να πούμε, Ρίτσα. Ήταν σε μια συνέντευξη τύπου με τον κύριο Μπασέσκου, τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Ναι. Μιλούσαν για τα διμερή θέματα και ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε τι έχετε να πείτε για τον Λουκά Παπαδήμο, τον νέο Έλληνα πρωθυπουργό. Η κυρία Μέρκελ γέλασε, χαμογέλασε και λέει: κατέληξα αν είναι οριστικό. Δεν το ήξερε εκείνη τη στιγμή. Και της απάντησε ο δημοσιογράφος ναι και σχολίασε και είπε ότι με οποιονδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί. Θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ελλάδα, θέλουμε να διασωθεί η Ελλάδα, γιατί αφορά και εμάς, αφορά και το ευρώ. Αυτές ήταν. Έμαθε δηλαδή πριν στεγνώσει το μελάνι από τα χείλη ενός δημοσιογράφου, κυρία Μέρκελ. Πριν από λίγο έγινε αυτό, τώρα πριν από 10 περίπου λεπτά. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν άλλες επίσημες ανακοινώσεις, είναι πάρα πολύ νωρίς όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν έχουν αντιδράσει ακόμα κανένας Ευρωπαίος ηγέτης. Παρ' όλα αυτά τα ξένα μέσα το παίζουν πρώτο θέμα παντού και στα διεθνή πρακτορία και στα ξένα κανάλια. Διακόψαν τα ξένα κανάλια τη ροή του προγράμματός τους. Έπαιξαν τις δηλώσεις του Λουκά Παπαδήμου. Βλέπουμε τώρα αυτά τα πλάνα από το CNN. Ήταν τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Με ανταποκρίσεις οι δημοσιογράφοι άρχισαν να λένε τι ακριβώς έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ναι. Μετέθωσαν φυσικά τη δήλωσή του ζωντανά την ώρα εκείνη που δινόταν. Αυτό που σχολιάζεται είναι χαρακτηρίζουν τον Λουκά Παπαδήμο ως έναν τεχνοκράτη με σαφή πολιτική σκέψη, αλλά όχι πολιτικό. Το Reuters έχει μια μεγάλη ανάλυση για το χαρακτήρα του και για το πώς έχει μέχρι τώρα, τι έχει κάνει μέχρι στιγμής. Μιλάνε για ένα σιωπηλό ακαδημαϊκό που βοήθησε την Ελλάδα να μπει στην Ευρωζώνη. Είναι από αυτούς που έπαιξαν πάρα πολύ ρόλο για να μπει η Ελλάδα στην Νομισματική Ένωση. Αυτό που αναφέρεται ως, θα λέγαμε, σαν αρνητικό είναι το ερώτημα είναι ότι αν μπορεί ένας ακαδημαϊκός, ένας οικονομολόγος να διαχειριστεί τη σημερινή δύσκολη πολιτική κατάσταση στη χώρα. Και αναφέρεται στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και στις διαδηλώσεις που γίνονται συνεχώς, στις αντιδράσεις στα νέα μέτρα και σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, λέγεται ότι υπάρχει συνένεση στην Ελλάδα στην ανάλυση του Reuters και ότι ήταν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Μαρία, δώσουμε και μια εικόνα από όσα δήλωσε σήμερα ο Λιρέν, παρουσιάζοντας την έκθεση της Κομισιόν για την πορεία της οικονομίας στην Ευρωζώνη αλλά και στην Ελλάδα. Η Ευρωζώνη το 2012-2013 θα ανακάμψει. Όχι, η Ελλάδα όμως όχι από ό,τι φαίνεται. Θα πρέπει να περάσει το 2012 για να ανακάμψει. Ήταν μια ανάλυση των στοιχείων που δόθηκαν μετά την σύνοδο κορυφής της 26ης-27ης Οκτωβρίου. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα γίνουν και ότι οι αποφάσεις πραγματικότητα. Mm-hmm. Με βάση αυτά τα στοιχεία που έχει η Κομισιόν στα χέρια της. Μίλησε φυσικά και για την κρίση χρέους ο κ. Όλι Ρεν. Εκδήλωσε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Ιταλία. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα. Βεβαίως, να την παρακολουθήσουμε. Concerns about the sovereign debt crisis in several euro area member states together with weakening global economic conditions have led to a sharp fall in confidence since April this year. Ο Βαγγέλης Δημήτρης θα μας δώσει τώρα πιο αναλυτικά τα στοιχεία της έκθεσης της Κομισιόν για την Ευρωζώνη το επόμενο χρονικό διάστημα. Από ό,τι βλέπω, Βαγγέλη, οι προβλέψεις είναι επιταχύρω για την ανάπτυξη 0,5% έναντι 1,8% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Πράγματι, Ρίτσα, και ο κύριος Ρεν δεν έκρυψε την ανησυχία του για τον κίνδυνο να υπάρξει ύφεση στην Ευρωζώνη. Από εκεί πέρα,
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, πρέπει να σου πω ότι το βασικό συμπέρασμα των ιδιαίτερα δυσίωνων αυτών των οικονομικών προβλέψεων για τη χώρα μας είναι ότι τον επόμενο χρόνο, το 2012, η ελληνική οικονομία θα παραμείνει στο τούνελ της ύφεσης, με τον εφιάλτη μάλιστα της ανεργίας να σημειώνει η έκρηξη στο ανησυχητικό 18,4% τόσο το 2012 όσο και το 2013. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω ότι, και αυτό αποσαφηνίζεται πλήρως μέσα από την έκθεση, ότι οι συγκεκριμένες αυτές προβλέψεις οριστικοποιήθηκαν πριν από τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 και 27 Οκτωβρίου και δεν αποτυπώνουν δηλαδή τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων, πρωτίστως στο δημόσιο χρέος και το έλλειμμα, αλλά βεβαίως και στην καταπολέμηση ύφεση. Αυτό βεβαίως υπογραμμίζει και την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως αυτές οι αποφάσεις. Από εκεί πέρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρνητική στο 2011, για την ακρίβεια η ύφεση θα είναι στο 5,5%, ενώ η ύφεση θα συνεχιστεί και το 2012, όπως είπαμε, στο 2,8% και η όποια ανάκαμψη θα επανέλθει μόνο στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 για να επανέλθει οριστικά το 2013 με μια ανάπτυξη της τάξης του 0,7%. Θα πρέπει να σου πω επίσης ότι με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφεται και η εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα μας, η οποία αναμένεται να εκτοξευθεί από το 12,6% πέρσι στο 16,6% φέτος, ενώ το 2012 και το 2013, όπως είπαμε, θα φτάσει στο εξωπραγματικό επίπεδο του 18,4%. Θα πρέπει να σου πω επίσης ότι ο εκτροχιασμός του ελλείμματος, καθώς σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ο στόχος του 7,4 δεν μπορεί να επιτευχθεί, να σημειωθεί, θα κλείσει ουσιαστικά το έλλειμμα στο 8,9% για να μειωθεί στο 7% το 2012 και στο 6,8% το 2013. Και ως εξήγηση, η Κομισιόν δίνει κυρίως την εξασθένιση των εσόδων που σχετίζονται με τη βαθύτερη ύφεση, το ασταθές φορολογικό περιβάλλον αλλά και τις σημαντικές απώλειες των εισοδημάτων. Ρίτσα. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς αντέδρασε το ελληνικό χρηματιστήριο στην είδηση της ανακοίνωσης της νέας κυβέρνησης. Κοντά μας είναι η Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού. Ανωδικά κινείται από το πρωί το ελληνικό χρηματιστήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν από την ανακοίνωση του επισήμως πλέον του ονόματος του κυρίου Παπαδήμου, ο γενικός δείκτης κατέγραφε κέρδη πάνω από 2%. Όπως βλέπουμε, διατηρεί την άνοδο αυτή. Ναι. Ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 779 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,57%. Ενώ σε καλά επίπεδα κυμαίνεται και ο τζίρος που ξεπερνά τα 48 εκατομμύρια. Πρωταγωνιστές αναδεικνύονται κυρίως οι τραπεζικές μετοχές, με αρκετές από αυτές να καταγράφουν κέρδη που ξεπερνούν το 10%, ενώ γενικά και ο τραπεζικός κλάδος ενισχύεται κατά 5%. Θετικό είναι και το κλίμα και στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Βλέπουμε δηλαδή ότι στο Λονδίνο η άνοδος είναι γύρω στο 0,5%, πάνω από 1% τα κέρδη αυτή την ώρα για τον δείκτη DAX στη Φραγκφούρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη θεματική ενότητα με ένα ρεπορτάζ για το ποιος είναι ο Λουκάς Παπαδήμος, ο πρώην διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα Πρωθυπουργού στη νέα κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι ένας από τους λίγους στην Ευρώπη που γνωρίζουν μακροοικονομικά. Αυτή η φράση του Ιταλού νομπελίστα οικονομολόγου Φράνκο Μοντιλιάνι για τον Λουκά Παπαδήμο αποκρισταλώνει τη βαθιά εκτίμηση που έχουν στο πρόσωπό του κορυφαίοι ακαδημαϊκοί, κεντρικοί τραπεζίτες, οικονομολόγοι και πολιτικοί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Ο Λουκάς Παπαδήμος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε στο MIT, από όπου πήρε και το διδακτορικό του στα οικονομικά. Από το 1975 έως το 1984 ήταν καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και οικονομικός εμπειρογνώμονας στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1985 έως το 1993 ήταν οικονομικός σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος και διευθυντής οικονομικών μελετών. Διορίστηκε υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος το Δεκέμβριο του 1993 και διοικητής τον Οκτώβριο του 1994. Παρέμεινε στο ίδιο πόστο για 8 χρόνια, ώσπου το 2002 εξελέγει αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, από όπου αποχώρησε το 2010. Το 2006 εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πέρυσι τοποθετήθηκε άμεστος οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Οικονομικοί αναλυτές του έχουν αποδώσει τη φήμη του γερακιού στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και την επιτυχή άσκηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του και στην επιτυχή είσοδο της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ το 2001. Είχε καταφέρει να πείσει τότε τις αγορές για την αποφασιστικότητά του να διατηρήσει υποέλεγχο τη διολίσθηση της δραχμής. Η επιτυχία να οδηγηθεί το αναξιόπιστο για πολλούς τότε ελληνικό νόμισμα με ασφάλεια στο ευρώ είχε εντυπωσιάσει την κοινότητα των κεντρικών τραπεζιτών της Ευρώπης. Στις 27 Απριλίου του 2010, πριν από την ένταξη της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης, είχε εκφραστεί υπέρ ενός προγράμματος που θα καλύπτει τις δημοσιονομικές ανάγκες και θα προωθεί διαρθρωτικές αλλαγές.
that the economic program currently being prepared by the European Commission, the ECB, the IMF, together with the Greek authorities, specifies comprehensive fiscal measures and structural reforms that will address the root causes of Greece's fiscal imbalances and structural weaknesses. Ο 64χρονος οικονομολόγος είχε εκφράσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών την άποψη πως αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν θα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Υποστήριζε αντίθετα πως η ενδεικτική λύση βρίσκεται στο σκέλος της μείωσης των δαπανών. Τελευταία του δημόσια παρέμβαση ήταν την Κυριακή 23 Οκτωβρίου, λίγο πριν δηλαδή τις πρόσφατες αποφάσεις των Βρυξελών, με κοινό άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής και τους Financial Times, στο οποίο επισήμαινε τις παγίδες που κρύβει ένα βαθύ κούρεμα του χρέους. Η πολιτική αβεβαιότητα στην Ιταλία εντείνει τα προβλήματα δανεισμού της χώρας από τις αγορές. Το κόστος δανεισμού ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο του 7%, φτάνοντας στο 7,35% σήμερα για τα δεκαετή ομόλογα, πάνω από το όριο που ανάγκασαν η Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα να ζητήσουν διάσωση. Τα μάτια όλων στρέφονται στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη για το αν θα παραιτηθεί τελικά, όπως δεσμεύτηκε ότι θα πράξει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου με τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Μάχη με τις αγορές και με το χρόνο δίνουν οι Ιταλοί πολιτικοί προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την κρίση αλλά και τις ανησυχίες ότι η Ιταλία θα καταστεί το επόμενο αλλά και μεγαλύτερο πλήγμα για την Ευρωζώνη. Ο πρόεδρος Τζόρτζιο Ναπολιτάνο επιχειρήσε να αποκαταστήσει την ηρεμία στις αγορές, διαβεβαιώνοντας ότι ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη θα τιμήσει τη δέσμευσή του και θα παραιτηθεί, αν και γι' αυτό εκφράζονται αμφιβολίες. Εναλλακτική λύση οι πρόορες εκλογές. So he said, I'm going to resign. Of course, he has no credibility, as I said before, but he can't do that. So he has to go. And I'm confident he will. Αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις, είναι πιθανό να τεθούν προς ψήφιση οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή και να ακολουθήσει η παραίτηση του Πρωθυπουργού. Il fatto che non credo alle dimissioni di Berlusconi, io penso che trova il modo per proseguire in qualche modo. Το πρόσωπο που ετοιμάζεται για την Πρωθυπουργία είναι ο 68χρονος οικονομολόγος Μάριο Μόντι, πρώην Επίτροπος Ανταγωνισμού. Ο κομψός τεχνοκράτης διακρίνεται για τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία του. Διευκολύνοντας τη διαδικασία, ο πρόεδρος Ναπολιτάνο τον έχρισε ήδη ισόβιο γερουσιαστή. The next Italian government, but the next Italian government has to take on board all the commitments which have been described in the letter President Berlusconi sent to the European Council at the eve of the 26th of October. Οι επενδυτές φοβούνται ότι και η Ιταλία ίσως χρειαστεί να ζητήσει διάσωση. Το χρέος της όμως πλησιάζει τα 2-3 εκατομμύρια και δεν έχει βρεθεί ευρωπαϊκή λύση γι' αυτό. Πάμε και στο Βερολίνο και τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, πριν από λίγα λεπτά μας ενημέρωσε η Μαρία Κονταξή για την πρώτη αντίδραση της κυρίας Μέρκελ όταν ενημερώθηκε από δημοσιογράφο για την επιλογή του κυρίου Παπαδήμου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο από Γερμανό αξιωματούχο. Θα έχουμε, υποθέτω, μέσα στο απόγευμα, Ρίτσαρντ, τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Εκείνο που έχουμε είναι αυτά που γράφουν οι ιστοσελίδες των γερμανικών μέσων, που είναι πολύ θετικές οι πρώτες τουλάχιστον αντιδράσεις. Ως εγγύηση για τη σταθερότητα της Ελλάδας χαρακτηρίζεται η επιλογή του. Το Spiegel Online λέει ότι ο αντιλοδόχος πρωθυπουργός είναι ένας νυφάλιος κορυφαίος τραπεζίτης που καλείται να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση. Η Süddeutsche Zeitung λέει ότι είναι ο άνθρωπος που προετοίμασε την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και καλείται τώρα να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Ο Παπαδήμος έχει διεθνώς κύρος ως οικονομολόγος και ειδικός επί των χρηματοοικονομικών και η Zeit προσθέτει ότι είναι ένας συνετός πραγματιστής, ένας πεπισμένος Ευρωπαίος. Και η γνωστή μας Bild λέει: μα το Δία, οι Έλληνες έχουν ένα νέο αρχηγό. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο νέος πρωθυπουργός. Ναι. Αυτά όλα, ενώ το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία. Είναι άλλο θέμα που κυριαρχεί στη Γερμανία. Ένα σχέδιο τώρα που φαίνεται να επεξεργάζονται κάποια μέλη των Χριστιανοδημοκρατών για την αποπομπή κράτους μέλους από την Ευρωζώνη. Είμαστε στην προετοιμασία του συνεδρίου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Ρίτσα, και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μια πρόταση σχεδίου απόφασης
που περιλαμβάνει μια ρήτρα για εθελοντική αποχώρηση κράτους μέλους, χωρίς ταυτόχρονα αυτό να σημαίνει και έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι μέσα στις γενικότερες ζυμώσεις που υπάρχουν μπροστά στις θεσμικές αλλαγές που θα έχουμε στην Ευρωζώνη το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι και εξαγγελία της Μέρκελ, είναι στο μεταξύ και απόφαση ευρωπαϊκών οργάνων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και αυτές τις προτάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, άλμα κατέγραψε η ανεργία τον Αύγουστο. Σύμφωνα λοιπόν με τη Στατιστική Υπηρεσία, καρφάλωσε το 18,4% από 16,5% που ήταν τον Ιούλιο του 2011. Πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας κατέγραψε η Στατιστική Υπηρεσία τον περασμένο Αύγουστο, εν μέσω δηλαδή της τουριστικής σεζόν που συνήθως συγκρατεί τους δείκτες σε χαμηλότερα επίπεδα. Έχω την ύφη μου άνεργη. Πριν από 2,5 μήνες, να πούμε, είπαν στοπ, δεν βγαίνει το εκεί που δούλευε. Πώς θα γίνει, από πού θα πάνε. Η ανεργία έφτασε τον Αύγουστο το 18,4%, αυξημένη κατά σχεδόν 2 ποσοστιαίες μονάδες από τον προηγούμενο μήνα. 12,2% είχε καταγραφεί τον Αύγουστο το 2010 και 9% τον αντίστοιχο μήνα του 2009. Οι άνεργοι έφτασαν τα 907.953 άτομα, αυξημένη κατά σχεδόν 88.000 μέσα σε ένα μόλις μήνα. Με τα δεδομένα της εποχής ενδεχομένως να αυξηθεί και άλλο. Υπάρχουν αδιέξοδα πολύ μεγάλα. Η στατιστική ανεργία θα φτάσει στα επίπεδα του 21%, συμπεριλαμβανομένης και του στόχου του 2011 και 12 της εφεδρείας, και η πραγματική ανεργία θα φτάσει στο 26%. Άνεργος είναι ένας στους 4 νέους ηλικίες από 25 έως 34 ετών, ενώ στις ηλικίες από 15 έως 24 το ποσοστό ανεργίας έχει φτάσει στο 43,5%. Και πάρα πολλοί κόσμος είναι άνεργοι, ο γιος μου, η κόρη μου και πάρα πολλοί κόσμος. Αρνητική πρωτιά διατηρεί η Δυτική Μακεδονία με ποσοστό ανεργίας 23,1% και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 20,7%, η Δυτική Ελλάδα με 20,6% και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη με 20,4%. Στην Αττική η ανεργία έφτασε τον Αύγουστο το 18,5%. Οι γυναίκες διατηρούν τα σκύπτρα με 22,3% έναντι ανεργίας 15,5% στους άνδρες. Απελευθερώνονται περιορισμοί στην κυκλοφορία πετρελοκίνητων οχημάτων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με τροπολογία που προστέθηκε στο σχέδιο νόμου για την έκδοση οικοδομικών αδειών και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Έτσι, αφενός η χώρα εναρμονίζεται με τα τεκτενόμενα στην κεντρική Ευρώπη και αφετέρου προσδοκάται η τόνωση της αγοράς αυτοκινήτου. 20 χρόνια μετά ανοίγει και πάλι ο δρόμος για την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων γιο ταχύ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πάντα το χρησιμοποιούν. Γιατί όχι εμείς. Είναι πιο οικονομικό, οπότε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Με το πετρέλαιο σαφώς φθηνότερο από τη βενζίνη, τουλάχιστον προς το παρόν, οι μετακινήσεις με τα τελευταίας τεχνολογίας πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro 5 και Euro 6 γίνονται πιο οικονομικές. Αυτό θα δώσει μεγάλη όθηση στην αγορά, διότι ο κόσμος πια θα προτιμάει τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Τα πλεονεκτήματα της πετρελαιοκίνησης είναι η μείωση της κατανάλωσης από 30 έως 50%, οι αραιότερες επισκέψεις στα συνεργεία, η μεγαλύτερη ζωή των κινητήρων και η υψηλή μεταπολιτική αξία. Ένα μικρομεσαίο βενζινοκίνητο για ταχύ κοστίζει κατά μέσο όρο 2 έως 3.000 ευρώ φθηνότερα από ότι ένα αντίστοιχο πετρελαιοκίνητο. Η απόσβεση του συγκεκριμένου ποσού εξαρτάται από τη χρήση που κάνουμε στο αυτοκίνητό μας. Ένας διζελοκινητήρας είναι ανθεκτικότερος, έχει πολύ αραιότερα σέρβις και είναι πολύ οικονομικότερα. Η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης πρέπει να συνοδευτεί από παράλληλα μέτρα, όπως η εφαρμογή του πράσινου δακτυλίου που έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τονίζουν οι ειδικοί. Ο δακτύλιος θα πρέπει να τροποποιηθεί και να λάβει υπόψη του τις εξελίξεις και θα πρέπει να έχει σαφώς πιο περιβαλλοντικά κριτήρια. Στην περιφέρεια που επιτρέπεται η κυκλοφορία τους, την τελευταία διετία αποτελούν το 6% της αγοράς. Για να τα δούμε νόμιμα στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, θα χρειαστούν υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα προσδιορίζουν τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών ρήπων και τις κατηγορίες των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Στο νομοσχέδιο για τις οικοδομικές άδειες υπήρξαν τροπολογίες που αφορούν και στη ρύθμιση των αυθαιρέτων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, την τροποποίηση και τακτοποίηση εντάσσονται και αυθαίρετα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς. Η εξόφληση του προστίμου αυξάνεται σε 3 χρόνια, ενώ μικροπαραβάσεις μπορούν να ρυθμιστούν και χωρίς τακτοποίηση. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις μειώνονται στο μισό τα πρόστιμα για την τακτοποίηση.
Έως το τέλος του 2014 θα μπορούν να εξοφλήσουν το πρόστιμο τακτοποίησης και οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατοικιών, αφού η προθεσμία γι' αυτό αυξήθηκε στους 36 μήνες. Υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο στους ανθρώπους σήμερα. Ναι, υπάρχει ένας διακανονισμός σοβαρός. Με μια από τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στο νομοσχέδιο για τις οικοδομικές άδειες, προβλέπεται ότι όπου δεν υπάρχει τιμή ζώνης, θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη που ισχύει ακόμα και στο νομό. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα πρόστιμα μπορούν να μειωθούν ακόμα και στο μισό. Παραβάσεις που καλύπτονται από έγκριση της πολεοδομίας δεν χρειάζονται τακτοποίηση, αλλά για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία θα χρειάζεται ξεχωριστό παράβολο. Πλέον μπορούν να τακτοποιηθούν αυθαίρετα αλλά και πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητα που βρίσκονται στους εκατοντάδες παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι οι αυθαιρεσίες να έχουν γίνει πριν από το χαρακτηρισμό των οικισμών ως παραδοσιακοί. Με το νομοσχέδιο για τις οικοδομικές άδειες καταργούνται οι πολεοδομίες και θεσπίζεται η ηλεκτρονική έκδοση των αδειών. Αυτά πάντα φαίνονται ότι θα γίνονται πιο γρήγορα, αλλά αν δεν το δούμε, αν δεν το δουλέψουμε. Ανατρέπονται και τα δεδομένα δόμησης στους μικρούς οικισμούς της χώρας. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το περιοδικό διάταγμα που προβλέπει συγκεκριμένη πρόσωψη σε κοινόχρηστο δρόμο ίδια για όλους τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Επίσης, το ύψος των κτηρίων περιορίζεται στα 4,5 μέτρα αν η κλίση του οικοπαίδου είναι μεγάλη. Τη μείωση των μπουκέτων. Αρκετοί είναι αυτοί που για να το πετύχουν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, όπως θα μας ενημερώσει τώρα η Χρύσα Παπαστάβου. Χρύσα. Μπαράζα ογών, Ρίτσα, στις δικαστικές αίθουσες επικρατεί συνωστισμός με τις προσφυγές από ενοικιαστές που ζητούν μείωση στα επαγγελματικά μισθώματα να ξεπερνούν τις 3.500. Πρόκειται ωστόσο για περιπτώσεις στις οποίες ιδιοκτήτης είναι το δημόσιο και οι διαπραγματεύσεις με τα διοικητικά συμβούλια αναβάγησαν, και αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να κατηγορηθούν για παράβαση καθήκοντος και δεν προχωρούν εύκολα σε μειώσεις ενοικίων. Εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι υπέρ των ενοικιαστών και οι μειώσεις είναι της τάξης του 20%. Τώρα πρέπει να πούμε αντίθετα ότι μεταξύ ιδιωτών οι κάτοχοι των ακινήτων βάζουν αρκετό νερό στο κρασί τους, θα μπορούσαμε να πούμε, με τις μειώσεις στα ενοίκια επαγγελματικής στέγης να κυμαίνονται από 20% έως 50%, καθώς θέλουν να κρατήσουν τους φερέγγιους ενοικιαστές. Ενώ η υπερπροσφορά, από την άλλη, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση στην κατοικία, έχει περιορίσει την πτώση των τιμών στο 5% με 15%. Προκειμένου πάντως οι ενοικιαστές να μην φύγουν, οι ιδιοκτήτες προχωρούν και στα σπίτια σε μειώσεις των ενοικίων, ακόμη και στα πολύ μικρά μισθώματα, αυτά που είναι της τάξης των 300 ευρώ. Απλώς χρειάζεται μια διαπραγμάτευση. Χρήστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέο ψαλίδι στις επικουρικές συντάξεις τους θα δουν αναδρομικά από τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΕΤΕΑΜ, των ΔΕΚΟ, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και των Τραπεζοϋπαλλήλων. Οι περικοπές έρχονται μετά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς 3 μέχρι 10% που επεβλήθη το Σεπτέμβριο και αφορά τα ποσά που υπερβαίνουν τα 150 ευρώ. Μετά την παρακράτηση το Σεπτέμβριο της ειδικής εισφοράς ποσοστού 3 έως 10% στις επικουρικές που ξεπερνούν τα 300 ευρώ, νέο ψαλίδι 30% έρχεται να μειώσει τις συντάξεις αναδρομικά από τον Νοέμβριο. 200 ευρώ μείον δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και το καλοκαιρινό. Είχαμε ένα μέρισμα. Το ψαλίδι σαν κατά το ύπνιση μέχρι τώρα. Αλλά όσο περιορίζεις τα έσοδα, περιορίζονται και τα έξοδα των ανθρώπων που έχουν. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που ήδη έχει αποσταλεί στα ασφαλιστικά ταμεία, στο ΙΚΑ η μείωση ανέρχεται σε 30% για το ποσό της επικουρικής που υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Εάν η σύνταξη είναι πάνω από 300 ευρώ, η μείωση γίνεται στο ακαθάριστο ποσό που έχει μείνει μετά την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς. Για παράδειγμα, συνταξιούχος του ΕΤΕΑ με επικουρική σύνταξη 460 ευρώ, μείον 5% που ήταν η ειδική εισφορά, η σύνταξη του έφτασε τα 437 ευρώ, τώρα μείον 30% για το ποσό άνω των 150, δηλαδή στα 287 ευρώ, η σύνταξή του θα διαμορφωθεί στα 350,9 ευρώ. Με τις περικοπές κατά 30% στη σύνταξη μας που αφορά τα ποσά πάνω από 150 ευρώ, είναι άλλο ένα βασικό και κέριο χτύπημα που δίνονται στις συντάξεις μας. Μειώσεις θα δουν στις επικουρικές τους και οι συνταξιούχοι του ΤΑΙΤΕΚΟ, δηλαδή των ασφαλισμένων, στις 10 κατά 15%, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων κατά 20% και κατά 50% για όσους παίρνουν μέρισμα άνω των 500 ευρώ. Ενώ στο Ταμείο των Τραπεζοϋπαλλήλων η μείωση φτάνει το 15%. Για παράδειγμα, συνταξιούχος του ΕΤΑΤ με 620 ευρώ επικουρική από την ειδική εισφορά, η σύνταξη έφτασε τα 564,20 ευρώ. Και από τον Νοέμβριο, με την περικοπή 15%, το επικουρικό του θα μειωθεί στα 479,57 ευρώ.
Ήδη βρίσκεται σε εφαρμογή το μέτρο για οριζόντιες περικοπές των επικουρικών συντάξεων, με συνέπεια δραματικές μειώσεις των επικουρικών συντάξεων που για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων θα ξεπεράσει το 25%. Στο μικροσκόπιο θα μπει και πάλι το ασφαλιστικό, καθώς η Κομισιόν ζητά νέες επικαιροποιημένες αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα των ταμείων. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των ομολόγων, πρώην πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων Εργαζομένων στον Τύπο, Δημήτρης Καπράνος. Ο κύριος Καπράνος απολογήθηκε για το σκέλος του μεγάλου σκανδάλου των ομολόγων που αφορά την αγορά από το Ταμείο των Δημοσιογράφων τον Ιούλιο του 2006 του δομημένου ομολόγου των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Άννα Κανδύλη. Άννα. Ναι, Ρίτσα, οι κατηγορίες που αποδίδονται στον κύριο Καπράνο είναι σε βαθμό κακουργήματος και συγκεκριμένα απιστία, απάτη, ξέπλυμα και δωροδοκία σε σχέση βέβαια με την αγορά του συγκεκριμένου ομολόγου που είπες και εσύ. Τα έγγραφα τα οποία φαίνεται να έκαψαν τον κύριο Καπράνο αφορούν την κίνηση εμβασμάτων ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ σε τράπεζες, τον οποίο φέρεται ως αποδέκτης αυτών των εμβασμάτων και μάλιστα λίγες ημέρες μετά την αγορά του δομημένου ομολόγου από το ΣΠΕΑΣ. Να σας πω ότι η απολογία του ήταν πολύωρη, τελείωσε τις πρώτες πρωινές ώρες και όταν ο κύριος Καπράνος άκουσε ότι ανακριτής και εισαγγελέας έχουν συμφωνήσει στην προφυλάκησή του, κατέρευσε και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμού. Όπως μάθαμε από την Παρασκευή πρώτες, οδηγήθηκε στη συνέχεια στον Κορυδαλό. Ο ίδιος πάντως για τις κατηγορίες που του αποδίδονται τις αρνείται και για το 1,8 εκατομμύριο ευρώ υποστηρίζει ότι ήταν χρήματα τα οποία του έδωσε φίλος του, συγκεκριμένα πρόκειται για πρώην πρόεδρο μεγάλου νοσοκομείου στον Πειραιά, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος σε αυτήν την υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσουν σε αγοροπολισίες εντύπων. Ρίτσα. Μάλιστα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Στα Σκόπια, κυρίες και κύριοι, κρατείται προφυλακισμένος με απόφαση του πρωτοδικείου της πόλης ο επιχειρηματίας Μάκης Ψωμιάδης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για την έκδοσή του στις ελληνικές αρχές. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Κουντούρης. Νίκο, τρέχουν ήδη οι διαδικασίες αυτές? Έτσι είναι, Ρίτσα. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση του Μάκη Ψωμιάδη στην χώρα μας. Ο συνήγορός του, ο κύριος Χρήστος Στάθης, δήλωσε ότι ο 55χρονος θα διευκολύνει την έκδοσή του και δεν πρόκειται να την καθυστερήσει. Η σύλληψή του, όπως είναι γνωστό, έγινε χθες το μεσημέρι έξω από καφέ στα Σκόπια. Είχαν ενημερωθεί οι Σκοπιανοί αστυνομικοί από Έλληνες συναδέλφους τους που βρίσκονται στην χώρα και μόλις βγήκε από το καφέ τον συνέλαβαν. Μάλιστα είχε ξυρίσει το μουστάκι του. Τώρα οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι βρισκόταν στα Σκόπια εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα και όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος στους αστυνομικούς, είχε πάει με ένα από τα πούλμαν που μεταφέρουν ταξιδιώτες σε καζίνο της χώρας. Ξεκίνησαν η έκδοσή του, θα δούμε σε πόσο καιρό μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί στα Σκόπια τον βοήθησε αθλητικός παράγοντας που είχε στο παρελθόν συνεργασία μαζί του. Μάλιστα. Τώρα, Νίκο, είχαμε και την εξάρθρωση κυκλώματος πλαστογράφων. Στο οποίο κύκλο Μαρίτσα εμπλέκεται και ένας 39χρονος δημοτικός υπάλληλος σε Δήμο της Δυτικής Αττικής. Συνελήφθη ο υπάλληλος αυτός, όπως και ένας 40χρονος Πακιστανός. Κατασκεύαζαν πλαστά έγγραφα, τα οποία διέθεταν έναντι αμοιβής σε αλλοδαπούς που έκαναν τα χαρτιά τους για να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους στη χώρα μας. Για κάθε έγγραφο έπαιρναν από 250 έως 2.000 ευρώ. Μέρος των κερδών το κύκλωμα τα έστελνε στο Πακιστάν, ενώ άλλο μέρος τα ξέπλαινε μέσω καταστήματος με είδη κινητής τηλεφωνίας που διατηρούσε ο 40χρονος Πακιστανός στο κέντρο της Αθήνας. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένας νέος δυνατός σεισμός, 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος μεγάλος μέσα σε 3 εβδομάδες, συγκλώνησε εχθές την επαρχία Βαν στην Ανατολική Τουρκία, προκαλώντας το θάνατο 7 ανθρώπων. Τα σωστικά συνεργεία κατόρθωσαν να σύρουν από τα ερείπια 25 επιζώντες. 25 κτίρια κατέρευσαν, ανάμεσά τους και 2 ξενοδοχεία, στα οποία έμεναν δημοσιογράφοι και μέλη ξένων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ο εφιάλτης του Εγκέλαδου επέστρεψε στην επαρχία Βάν. Ο σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών που συγκλώνησε την περιοχή έσπηρε και πάλι τον πανικό στους κατοίκους σε διάστημα μικρότερο των 3 εβδομάδων από τη δόνηση της 23ης Οκτωβρίου με τους 600 νεκρούς. Τα σωστικά συνεργεία, παρά τους ισχυρούς μετασεισμούς, κατάφεραν να ανασύρουν 25 επιζώντες από τα ερείπια των κτηρίων και των ξενοδοχείων που κατέρευσαν.
Ανάμεσά τους το ηλικία 40 χρόνων ξενοδοχείο Μπαϊράμ, στο οποίο διέμεναν ξένοι δημοσιογράφοι και ομάδες σωστικών συνεργείων. Υπάρχουν φόβοι ότι οι παγιδευμένοι στα ερείπια μπορεί να ξεπερνούν τους 100. Ağırlık bu iki otelde. Bu iki otelde şu ana kadar 20 kişi canlı olarak, yaralı olarak kurtarıldı. 5 kişi de maalesef. Το τουρκικό πρακτορείο Ντογκάν μεταδίδει ότι δύο από τους ανταποκριτές το αγνοούνται. Και σύμφωνα με το δίκτυο Χαμπέρ, υπάρχουν αρκετοί παγιδευμένοι δημοσιογράφοι στα ερείπια που στέλνουν μηνύματα στους συναδέλφους τους. Ένας Ιαπωνέζος ανταποκριτής ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια. Η ισχυρή σεισμική δόνηση, που σημειώθηκε σε 9.30 το βράδυ τοπική ώρα, με επίκεντρο την περιοχή του Ανδραμίτιου, 15 χιλιόμετρα από την επαρχία Φαν, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη αν ήταν κύριος σεισμός ή μετασεισμική δόνηση του σεισμού της 23ης Οκτωβρίου. Μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Συρίας πραγματοποίησαν χθες οι δυνάμεις ασφαλείας. Σκληρές εικόνες, όπως θα δείτε, κατέγραψε αριστεχνικό βίντεο από τη Δαμασκό, όπου 8 διαδηλωτές έπεσαν νεκροί και άλλοι 25 τραυματίστηκαν από τα πυρά της επίλεκτης Συριακής Ένοπλης Μεραρχίας, της οποίας ηγείται ο Μάχερ Άσαντ, αδελφός του Σύρου Προέδρου. Σύμφωνα με ακτιβιστές, άλλοι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις των δυνάμεων ασφαλείας στις επαρχίες Χόμς και Χαμά. Στο μεταξύ, με ρήψη εισαυγών υποδέχτηκαν στο Κάιρο διαδηλωτές από τη Συρία την αντιπροσωπεία της Συριακής Αντιπολίτευσης εξαιτίας της μετριοπαθού στάσης της απέναντι στην αιματοχυσία του καθεστώτος Άσαντ. Η αντιπροσωπεία αναμενόταν να συναντηθεί με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Στα δικά μας και πάλι, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας με χιονοπτώσεις στα ορεινά και ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο. Περιμένουμε από το Σάββατο. Θα μας ενημερώσει τώρα η μετεωρολόγος μας, η κυρία Χριστίνα Ρίγου, που είναι κοντά μας. Πόσα πάνε τα πράγματα. Καλησπέρα. Τα κυρία χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες θα είναι η πτώση θερμοκρασία σταδιακά από την Παρασκευή το μεσημέρι και ενίσχυση των ανέμων από αύριο το βράδυ. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσουν οι άνεμοι μέχρι και 8 και 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Ναι. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το Σάββατο στα βόρεια και κεντρικά τους 10 με 12 βαθμούς, δηλαδή μεγάλη πτώση θερμοκρασίας. Τουλάχιστον 8-9 βαθμούς. Βέβαια, έτσι. Ναι. Επίσης, από το Σάββατο θα έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ και Κυριακή και Δευτέρα θα περιμένουμε χιονοπτώσεις και σε πιο παιδινές περιοχές, στη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Βελτίωση του καιρού αναμένουμε από την Τρίτη, σταδιακή βέβαια, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων. Τα 20 φαίνεται όμως ότι θα καταλείπουμε μια και καλή. Δεν νομίζω θα επιστρέψουμε. Προς το παρόν, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Σημαντικά ωφέλη στις αγορές καταναλωτικών προϊόντων αλλά και σε ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να προκύψουν με την κάρτα προνομίων που παραχωρεί η Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη σε διαβητικούς ασθενείς. Με την κάρτα αυτή, οι ασθενείς μπορούν να έχουν έκπτωση σε προϊόντα και υπηρεσίες και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Με αυτή την κάρτα, οι διαβητικοί ασθενείς θα μπορούν να έχουν στο εξής σημαντικές εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και σε ιατρικές εξετάσεις. Στην παροχή αυτή προχώρησε η Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη. Με την κάρτα προνομίων ΕΛΟΔΗ συμβάλλει στην οικονομική υποστήριξη του 10% του ελληνικού πληθυσμού που έχει διαβήτη. Ιδιαίτερα για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 είναι μια σημαντική παροχή, καθώς δεν έχουν πλήρη κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία όπως έχουν οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Προσβάλλει 347 εκατομμύρια ενηλίκους. Αλλά και στη χώρα μας ο αριθμός των διαβητικών είναι εξίσου υψηλός. Εκτιμάται ότι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο με ρυθμό αύξησης 4% ετησίως. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται για την απόκτηση της κάρτας στην ιστοσελίδα www.kartadiaviti.gr, στην οποία θα βλέπουν και την αίτηση ηλεκτρονικά. Επίσης, στο 801 500 35 35 μπορούν να παίρνουν όλες τις πληροφορίες για τα προνόμια που δικαιούνται. Απίστευτες εικόνες ντροπής αποκαλύφθηκαν σε χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Πάτρα, ο οποίος άνοιξε μετά από πολλά χρόνια. Χιλιάδες βιβλία και σπάνιες εκδόσεις βρίσκονται στιβαγμένα σε άθλιες συνθήκες που αποτελούν προσβολή για τον πολιτισμό μας. Χιλιάδες στιβαγμένα βιβλία, τοποθετημένα από το 1957, γεμάτα από ακαθαρσίες περιστεριών, έγγραφα και εφημερίδες πεταγμένα στο πάτωμα, ψόφια περιστέρια και σπασμένα τζάμια, συνθέτουν την εικόνα σε μια από τις αρχαιότερες δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, που πέρσι συμπλήρωσε με τυμπανοκουσίες τα 100 της χρόνια. Την εικόνα αυτή αντικρίσαμε στον πάνω όροφο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Πάτρας. Πέρσι γιορτάσαμε τα 100 χρόνια
και φέτος διαπιστώσαμε ότι δεν τιμούμε αυτή την ιστορία μας, ούτε εμείς οι ίδιοι. Κατάπληκτος ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, που ανακάλυψε κατά τη διάρκεια εργασιών του συγκεκριμένο χώρο, μας ξεναγεί σε αυτόν και μας δείχνει την άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πνευματικός θησαυρός και η ιστορία της πόλης. Είναι πραγματικά πνευματικό, Κώστα Αλέξη, αυτό, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ζημιά που έχει γίνει εδώ πέρα είναι ζημιά χρόνων. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει συμβεί. Είμαι συντετριμμένος με αυτό που βλέπω. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά τα σημαντικά βιβλία, τα σημαντικά κειμήλια της πνευματικής ζωής της πόλης μας και να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Ο χώρος αυτός που βλέπετε βρίσκεται ακριβώς πάνω από το αναγνωστήριο, όπου καθημερινά μελετούν δεκάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, φοιτητές και μαθητές. Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης παραμένει ο ίδιος εδώ και 25 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Δήμαρχος της Πάτρας, κ. Γιάννης Δημαράς, έδωσε εντολή για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες από όπου και αν προέρχονται. Οι προοπτικές στην ελληνοκινέζικη πολιτιστική και οικονομική συνεργασία απασχολούν το Διεθνές Φόρουμ για την Ανάπτυξη στο ΦΘΙΒΕΤ που γίνεται στην Αθήνα. Διοργανώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα και το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο. Μετά από μια μεγάλη περίοδο οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών, το ΘΥΒΕΤ βρίσκει σταδιακά το δρόμο της ανάπτυξης, τόνισαν οι συμμετέχοντες στο τρίτο Φόρουμ για την Ανάπτυξη του ΘΥΒΕΤ. 交流与探讨，我相信这将会推动西藏的发展和对外合作，造福于包括西藏人民在内的中国人民。在中央政府投入巨额资金的支持下，西藏的生产总值按可比价格计算增长了110多倍。 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ανοίγονται νέοι δρόμοι συνεργασίας ανάμεσα στο ΘΥΒΕΤ και την Ελλάδα για τις επενδύσεις στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Τα τελευταία χρόνια της κινέζικης διοίκησης στο ΘΥΒΕΤ συνέπεσαν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και το πέρασμα από την παράδοση στον εξυγχρονισμό. Σήμερα η Δύση ανακαλύπτει για μία ακόμα φορά ότι υπάρχουν ανατολικά της ένα μεγάλο κράτος. Μια αυτοκρατορία. Αυτή διαθέτει κουλτούρα και ιστορία. Παρά τη γεωγραφική απόσταση, τη διαφορά κουλτούρας και ιστορίας, η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να βρει όσο το δυνατό περισσότερα σημεία σύγκλησης με την Κίνα, τόνισαν οι σύνεδροι. Ένα από τα κεντρικά μηνύματα του φόρουμ είναι ότι η Κίνα μπορεί να αποτελέσει αρρωγό στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει η Ελλάδα. Το φετινό φόρουμ αποτελεί προθάλαμο για την επέτειο των 40 χρόνων από την απαρχή των ελληνοκινέζικων σχέσεων που θα εορταστεί την ερχόμενη χρονιά. Μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα του Φεστιβάλ Γαστρονομίας έδειξαν οι επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης στη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες εστιατόρια και καφέ συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τρίτη βράδυ τρώμε έξω, μενού με 10 ευρώ» σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κρίση. Ένας γαστρονομίας ο Νοέμβρης για τη Θεσσαλονίκη, καθώς πλήθος εκδηλώσεων πραγματοποιούνται στην πόλη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του Food Festival. Με θέρμη υποδέχτηκαν την ιδέα της Αντιδημαρχίας οι εστιάτορες και ιδιοκτήτες καφέ της Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουν δηλαδή ένα ατομικό μενού με ποικιλία εδεσμάτων και συνοδεία ποτού στη χαμηλή τιμή των 10 ευρώ κάθε Τρίτη του Νοέμβρη. Επειδή είναι μια μέρα που δεν είναι ζωντανή, ας το πω έτσι, στην αγορά, συνεννοηθήκαμε με τα μαγαζιά της πόλης, με τους επίσημους φορείς τους και οργανώσαμε αυτό τη δράση. Η προσπάθεια εντάσσεται στο να αντιμετωπιστεί η κρίση που πλήττει το χώρο της εστίασης, αλλά και να δώσει μια οικονομική λύση σε όσους θέλουν να απολαύσουν ένα γεύμα. Περισσότερα από 25 εστιατόρια και καφέ της πόλης συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τρίτη βράδυ τρώμε έξω» με μενού 10 ευρώ. Στα περισσότερα εστιατόρια υπάρχει μια ποικιλία εδεσμάτων που προσφέρονται με το συγκεκριμένο μενού. Μερικά μάλιστα προσφέρουν και ποτό. Προσφέρουμε ένα μενού 10 ευρώ το άτομο, πλήρες μενού με κρασί και φαγητό εννοείται και επιδόρπιο. Πιστεύω ο κόσμος να ευχαριστηθεί, να του αρέσει και να συμμετέχει στην όλη προσπάθεια. Νομίζω ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Είναι κάτι δελεαστικό για τον κόσμο, μια πρωτοβουλία που θα κινήσει λίγο τον κόσμο να μπορέσει να έρθει και να φάει κιόλας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη λίστα των εστιατορίων και καφέ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Τρίτη βράδυ τρώμε έξω» μενού 10 ευρώ από το site του Food Festival. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου τώρα, τα διόδια του Τολγκά Καρατσελίκ στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ ο Παναγιώτης Φαφούτης πρότεινε το δικό του κινηματογραφικό παράδεισο. Τις επόμενες μέρες θα προβληθεί και με άλλη μια ελληνική ταινία, το «Τζέις» του Μενέλαου Καραμαγκιόλη.
Ο 30χρονος Τολγκά Καρατσελίκ πέρασε τα κινηματογραφικά διόδια του 52ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η πολυβραβευμένη ταινία του 30χρονου σκηνοθέτη έφτασε από το Φεστιβάλ της Ατάλια με τιμητικές διακρίσεις και διαπιστευτήρια. Η ταινία συμβολίζει τα κουτιά μας. Εκεί που ζούμε, τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας, τα γραφεία που δουλεύουμε είναι κουτιά. Ζούμε μέσα σε κύβους. Η ταινία του πατρινού Παναγιώτη Φαφούτη με τίτλο «Παράδεισος» περιγράφει ιστορίες ανθρώπων που βάζουν και βγάζουν μάσκες, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στο πλαίσιο του πατρινού καρναβαλιού. Η ταινία συμμετείχε και αυτή στο διεθνές διαγωνιστικό του 52ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο Παράδεισος είναι μια ταινία όπου τέσσερα ζευγάρια προσπαθούν να σώσουν τη σχέση τους και να βάλουν κάποια τάξη μέσα στο χάος του πατρινού καρναβαλιού. Από το Φεστιβάλ του Τόκιο, το πολύ αναμενόμενο Jace του Μενέλαου Καραμαγκιόλη θα κάνει αύριο την ελληνική του πρεμιέρα. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 13 Νοεμβρίου με την ανακοίνωση των βραβείων. Κοντά μας είναι η Άννα Καραμαλή για τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Χθες ο Ολυμπιακός έχασε το μπάσκετ στην εκπνοή. Σήμερα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού. Πέμπτη σκητάλη απόψε ο Παναθηναϊκός. Υποδέχεται την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Να πούμε ότι είναι το ντέρμπι κορυφής του ομίλου και ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΤ 1 στις 10 το βράδυ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την ήττα με 64-63 γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Ιταλία από την Καντού σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην εκπνοή. Μοιραίος παίκτης για τους Ερυθρόλευκους ήταν ο Κάιλ Χάινς. Η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς μετρά μία νίκη σε τέσσερα παιχνίδια. Ούτε απέναντι στην Καντού μπόρεσε να πάρει την πρώτη φετινή του εκτός έδρας νίκη στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν με 64-63 και πλέον έχουν ιτηθεί στα τρία από τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια τους στη φετινή διοργάνωση, όλα μακριά από το σεφ. Μοιραίος του μάτς ήταν ο εκτός ρυθμού αγώνα και έχοντας φλάσει στο δεξίωμο Kyle Hines, που έχασε το τελευταίο lay-up δεχόμενος τάπα από τον Σερμαντίνο. Λίγο νωρίτερα, ο Γεωργιανός είχε μία στις δύο βολές, δίνοντας τη νίκη στους γηπεδούχους. Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν πολύ καλά τον αγώνα και προηγήθηκαν με 27-18 στα 15, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 34-31. Στην επανάληψη όμως οι Ιταλοί μπήκαν πολύ δυνατά και με ένα σερί 11-2 έκαναν το 42-36 και λίγο αργότερα το 44-38. Ωστόσο, η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς απάντησε άμεσα με ένα δικό της σερί 11-1, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ με 49-45 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε ντέρμπι. Ωστόσο, η Καντού είχε πολυφωνία στην επίθεση. Κάτι που δεν διέθετε ο Ολυμπιακός, που έβλεπε τον Σπανούλη να παλεύει κυριολεκτικά μόνος του. Συνολικά 23 πόντοι, 3 assist και 3 rebound. Και 13 από τους 14 πόντους των Πειραιωτών στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Λέουνεν και Μαρκονάτο ήταν η πρώτη σκόρερ της Καντού, που έχει μέχρι τώρα 3 στις 4 νίκες όλες στην έδρα της. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχα στο ντέρμπι κορυφής του δεύτερου ομίλου με στόχο την τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΤ 1 στις 10 το βράδυ. Παναθηναϊκός και ΤΣΕΣΚΑ Μόσχα θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο παρκέ του ΟΑΚΑ και της ΝΕΤ στον αγώνα που καθυλώνει το ενδιαφέρον όλης της μπασκετικής Ευρώπης. Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει τους 5 από τους 6 τελευταίους τίτλους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση εγγυώνται θέαμα υψηλού επίπεδου, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει στη συνάντηση έχοντας την κορυφαία επίθεση στη φετινή Ευρωλίγκα, καθώς σκοράρει 90 πόντους ανά παιχνίδι. Και την ΤΣΕΣΚΑ τον Αντρέι Κυριλέγκο, τον κορυφαίο σε απόδοση παίκτη μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. They are excellent offensive team and of course for us the key will be our defense. Βλέποντας τους τρεις πρώτους αγώνες που έκαναν στην Ευρωλίγκα, αναγνωρίζει κανείς εύκολα ότι έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα συνολικά. Είναι εξαιρετική στην επίθεση και το κλειδί για εμάς θα είναι η άμυνα. Ο Παναθηναϊκός μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, όπως και οι Μοσκοβίτες, με τους οποίους αγωνίζονται φέτος ο Μίλος Τεόντοσιτς, ο Νένατ Κρίστιτς και ο Κυριλέγκο, ο μεγάλος NBA-er που χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό πυλώνα του ευρωπαϊκού μπάσκετ για την τελευταία 20ετία. Ο αγώνας ξεκινά στις 10 το βράδυ και θα καλυφθεί απευθείας από τη νέα ελληνική τηλεόραση.
Την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα θα έχει ο Φερνάντο Σάντος στο αυριανό φιλικό με τη Ρωσία στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Πορτογάλος τεχνικός παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου. Ο Χωσέ Χολέμπας θα έχει θέση βασικού στο αριστερό άκρο της άμυνας. Με στόχο να συνεχίσει το αίτητο σερί των 16 αγώνων που κατέχει από τη μέρα που ο Φερνάντο Σάντος ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία, η εθνική ομάδα υποδέχεται αύριο βράδυ στο Καραϊσκάκη τη Ρωσία σε φιλικό παιχνίδι για την προετοιμασία ενόψη του Euro 2012. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει καλέσει αρκετά νέα πρόσωπα όπως ο Καπίνο, ο Γιαννούλης και ο Χολέμπας και θα προχωρήσει σε δοκιμές ώστε να διαπιστώσει σε ποιους μπορεί να βασίζεται ενόψη των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας το καλοκαίρι στα γήπεδα της Ουκρανίας και της Πολωνίας. Για βασικό στο σχήμα της εθνικής, για το αριστερό άκρο της άμυνας προορίζεται ο Χολέμπας, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο με την Γαλανόλευκη στο παιχνίδι με τη Ρωσία. Από τη στιγμή που μου δίνεται η ευκαιρία να παίξω στην Εθνική Ελλάδας και βέβαια είναι ένας από τους στόχους μου να είμαι στη λίστα για τους 23 του Ευρωπαϊκού και μετά, αν πάνε όλα καλά, για το παγκόσμιο. Ο Σάντος δεν θα προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και αναμένεται να ξεκινήσει με το αγαπημένο για αυτόν 4-3-3. Η μεσομιλία του προς τους διεθνείς ζήτησε να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος. Εκτός από τον Χολέμπας, η υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Γιώργος Φωτάκης. Με τις άλλες θέσεις θα καταλάβουν οι παίκτες που οδήγησαν την εθνική ομάδα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2012. Ανάρπαστα αναμένεται να γίνουν από τους φίλους του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Παρελθόν από τεχνική ηγεσία της Κέρκυρας αποτελεί ο Μπόζνταρ Μπάντοβιτς. Στην Τρίπολη έγινε επίσημη παρουσίαση του νέου τεχνικού του Αστέρα, Σάκη Τσιόλη. Ο Νταβίτ Φουστέρ ξεπερνά τον τραυματισμό του και εκτός απρόπτου θα τεθεί στη διάθεση του Ερνέστο Βαλβέρδε για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα θα τεθούν αύριο στην κυκλοφορία και θα είναι ονομαστικά. Ο κάθε φίλαθλος θα μπορεί να προμηθευτεί έως και δύο. Εισιτήρια θα διατίθενται επίσης μέσω ίντερνετ. Στον Παναθηναϊκό, ο μάνατζερ του Λέτο, Φερνάντο Κοσεντίνο, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Μπενφίκα, τόνισε ότι ο πελάτης του είναι κατενθουσιασμένος στους πράσινους και ότι μοναδικός του στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος από το Τριφύλι. Η Μπρέσια ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση των Πετρόπουλου και Ταμπάκη. Ο Δημήτρης Γόντικας επιφυλάχθηκε να απαντήσει επικαλούμενος διοικητική ρευστότητα. Στην ΑΕΚ, ο Νίκος Κοστένογλου σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Μιλώντας σε πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Μανώλο Χιμένεθ τόνισε ότι ένας από τους βασικούς λόγους του διαζυγίου του με την Ένωση ήταν η οικονομική κρίση. Στον ΠΑΟΚ, οι Αθανασιάδης, Ίβιτς και Γκαρσία θα μπουν εντός των ημερών σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Χθες ο Αστέρας Τρίπολης παρουσίασε επίσημα το νέο προπονητή της ομάδας, Σάκη Τσιόλη. Για έναν επαγγελματία προπονητή, ο Αστέρας ήταν πάντα πρόκληση. Είναι μια ομάδα που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Κέρκυρα μετά το συνενετικό διαζύγιο με τον Μπόζιταρ Μπάντοβιτς. Η Super League ανακοίνωσε χθες το πρόγραμμα των εξαναβολής αγώνων του Λεβαδιακού και της Δόξας Δράμας που θα αγωνιστούν στη μεγάλη κατηγορία. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των δύο ομάδων αρχίζουν στις 23 του μήνα. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League στο Πόλο, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα, ενώ την ήττα γνώρισε και η Βουλιαγμένη στην έδρα της από την κροατική Ριέκα. Στο Eurocup ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό με 14-13, αλλά πήρε την πρόκριση με διαφορά τερμάτων. Το blackout του Ολυμπιακού στα δύο τελευταία οκτάλεπτα του αγώνα με την Μπούτβα ήταν καταλυτικό για την ήττα με σκορ 8-5 στο Μαυροβούνιο για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο Champions League του Πόλου. Καλύτερος για τους νικητές ήταν ο Βούξεβιτ και για τους πυρώτες ο Φουντουλής που σημείωσαν από 3 γκολ. Για τον ίδιο όμιλο, η Ριέκα ήταν εμφανώς ανώτερη της Βουλιαγμένης και επικράτησε στο κολυμπητήριο της Σχολής Ευελπίδων με σκορ 18. Οι Κροάτες ήταν καλύτεροι στα σημεία και έφτασαν στη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση, απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής του ομίλου με 6 βαθμούς. Ακολουθούν Μπούτβα και Ολυμπιακός με 3 και τελευταία η Βουλιαγμένη χωρίς βαθμού. Ο Πανιόνιος είναι η μόνη ελληνική ομάδα που συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία στο Eurocup, αφού ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη με σκορ 13-14, αλλά δεν καλύφθηκε η διαφορά των 2 γκολ της πρώτης μεταξύ τους αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ. Η τρίτη ελληνική ομάδα που συμμετείχε στο θεσμό, η Χίος, νίκησε τη ρωσική Σύντεξ Καζάν με 9-7 στην παράταση, αλλά δεν μπόρεσε τελικά να καλύψει τη διαφορά των 3 τερμάτων από τον αγώνα της Ρωσίας και αποκλείστηκε.
Πίσω στο ποδόσφαιρο, σαφές προβάδισμα για πρόκριση στους 16 του Copa del Rey, απέκτησε η Μπαρτσελόνα μετά την εκτός έδρας νίκη της με 1-0 επί της L'Hospitalet. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας θα βραβεύσει σε ειδική τελετή τους παίκτες που ξεπέρασαν τις 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στη Βραζιλία, ο Νεϊμάρ, παρά την προφορική συμφωνία που είχε με τη Ρεάλ, ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Σάντος μέχρι το 2014. Με αυτό το ωραιότατο γκολ του Ινιέστα στο 42, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 1-0 της L'Hospitalet, ομάδα γάμα κατηγορίας, και ουσιαστικά εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Copa del Rey. Στον πρώτο αγώνα των 32 του κυπέλου Ισπανίας, η ομάδα του Pep Guardiola παρατάχθηκε με πολλά νέα πρόσωπα εν ώψη της ρεβάν στο Camp Nou. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από τα υπόλοιπα ζευγάρια λόγω της συμμετοχής των Blaugrana στο Παγκόσμιο Κύπελο Συλλόγων τον Δεκέμβριο στην Ιαπωνία. Στη Μαδρίτη θα πραγματοποιηθεί απόψε η παρουσίαση της νέας εμφάνισης για την Εθνική Ισπανίας. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Φούριας Ρόχας θα βραβεύσει τους του Πιθαρέτα, Τσάβη, Κασίγιας και Ραούλ, που ξεπέρασαν τις 100 συμμετοχές αγωνιζόμενοι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Θα βραβευθούν επίσης ο Μαρθελίνιο για το τέρμα που σημείωσε το 1964 κόντρα στη Σοβιετική Ένωση και χάρισε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ισπανία, ο Κίκο για τον γκολ που πέτυχε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελόνης το 1992, ο Φερνάντο Τόρες για το τέρμα που σημείωσε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2008 κόντρα στη Γερμανία και ο Ινιέστα για τον γκολ που πέτυχε στον τελικό του Μουντιάλ το 2010 κόντρα στην Ολλανδία. Μέχρι το 2014 ανανέωσε το συμβόλαιό του στη Σάντος ο Νεϊμάρ, αθετώντας έτσι την προφορική συμφωνία που είχε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το buy-out του ποδοσφαιριστή εκτοξεύθηκε από τα 45 στα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μηνιαίες απολαβές του ανέρχονται στις 550.000 ευρώ καθαρά, δηλαδή 6,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Να πούμε ότι ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι εξασφάλισε η δημόσια τηλεόραση το Σάββατο στις 7 και 4 το βράδυ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ΕΤ τον αγώνα Αγγλία-Ισπανία. Μένουμε στο διεθνή χώρο. Κορυφώνται το ενδιαφέρον για τα μπαράζ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με την Τουρκία να υποδέχεται την Κροατία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Χιλής, Κλαούντιο Μπόρκι, απέκλεισε από την αποστολή για τον αγώνα με την Ουρουγουάη 5 διεθνείς παίκτες για πειθαρχικό παράπτωμα. Η εθνική ομάδα της Τουρκίας, υπό τις οδηγίες του Ολλανδού τεχνικού της, Gus Hiddink, συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κωνσταντινούπολη για το πρώτο παιχνίδι των play-off κατά της Κροατίας. Η Τουρκία δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα πέραν του ανέτοιμου Σαχίν της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Hiddink θα παρουσιάσει τη δυνατή καλύτερη ενδεκάδα. Τη νέα της φανέλα παρουσίασε η εθνική ομάδα της Γερμανίας συνέντευξη τύπου που έδωσε εν ώψη του διεθνούς φιλικού αγώνα της Παρασκευής κατά της αντίστοιχης της Ουκρανίας που θα γίνει στο Κίεβο. Στο Σαντιάγο της Χιλής, ο ομοσπονδιακός προπονητής Αργεντινός Κλαούντιο Μπόργκι απέκλεισε 5 διεθνείς ποδοσφαιριστές, τους Βιδάλ, Βαλδίβια, Καρμόνα, Μποζεσούρ και Γιάρα, καθώς επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τις πρωινές ώρες και η Χιλή δίνει δύσκολο παιχνίδι στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2014 με την Ουρουάη. Στη θέση των αποκλειστέντων, ο Μπόργκι κάλεσε τους Φελίπε Γκιτιέρες, Φρανσίσκο Σίλβα, Φερνάντο Μενέσες, Μίλοβαν Μιρόσεβιτς και Χωσέ Ρόχας. 8.500 Ρωμοί θα λάβουν μέρος στον 21ο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας που θα γίνει την Κυριακή. Πριν από λίγη ώρα δόθηκε η συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης, ενώ το πρωί έγιναν τα εγκαίνια των γραφείων της έδρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων στο κολυμπητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πρέσβης διαχρονικός της Ελλάδας και των αξιών του αγώνα για την ανθρώπινη φυσική και πνευματική υπέρβαση, ο κλασικός μαραθώνιος της Αθήνας περνά το αισιόδοξο μήνυμα της Ελλάδας σε χαλεπούς καιρούς. Θεωρώ ιστορική έτσι, την χρονιά, τη φετινή διοργάνωση, γιατί φέτος έχουμε την αιγίδα της UNESCO, του παγκόσμιου δηλαδή πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού οργανισμού, το κύρος του οποίου είναι γνωστό σε όλη την Ιφίλιο. Σταθερό αίτημα της ελληνικής πολιτείας είναι το ρεκόρ του μαραθωνίου δρόμου να μετριέται αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική κλασική διαδρομή. 8.500 δρομείς, Έλληνες και ξένοι από 109 χώρες του κόσμου, θα ξεκινήσουν το πρωί της Κυριακής από το Μαραθώνα στην κλασική και μοναδική ιστορική διαδρομή. Η Αθήνα εξάλλου γίνεται το παγκόσμιο κέντρο των ανατινηφίλιων μαραθωνίων με την ίδρυση της μόνιμης έδρας της Διεθνούς Ένωσης Μαραθωνίων στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούι. Είναι μεγάλη μας τιμή να βρίσκεται εδώ η AIMS και να κάνει εδώ την έδρα της στην οδό Σπύρου Λούι. Οι συμβολισμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι και νομίζω ότι δεν περνάνε απαρατήρητοι από καμία μεριά.
Παράλληλα με τον 21ο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας, την Κυριακή θα διεξαχθούν και οι αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωση στην ΕΤ θα είναι συνεχή. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας η Πινελόπη Γαβρά. Μικρή ανάσα και επιστρέφουμε. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Σε θετικό έδαφος παραμένει ο γενικός δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου, αν και τα αρχικά κέρδη έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,51% στις 771 μονάδες, με 63 μετοχές να κινούνται ανωδικά, 45 να υποχωρούν και 19 να παραμένουν αμετάβλητες. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Alpha Bank αμετάβλητη στο 1,11 ευρώ, πτώση 0,76% για τον τίτλο της Eurobank, 1,75% οι απώλειες για τη μετοχή της Marfin Investment Group. Η Marfin Bank υποχωρεί κατά 1,90% κέρδη, 8,70% για την αγροτική, 2,95% η άνοδος αυτή την ώρα για τον τίτλο της Εθνικής Τράπεζας, ενώ σε αρνητικό έδαφος βρίσκεται και η μετοχή της ΔΕΗ. Στα ελληνικά πετρέλαια βλέπουμε ότι η μετοχή τους ενισχύεται κατά 2,51%, 1,47% τα κέρδη για τη Motor Oil, απώλειες 0,40% έχουμε για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου. Στον τίτλο του ΟΠΑΠ βλέπουμε ότι βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος κατά 0,85% οι απώλειές του, 0,39% η πτώση για τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς. Αντίθετα, κέρδη 3,06% έχουμε για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Στους τίτλους τώρα, με τα μεγαλύτερα κέρδη ξεχωρίζουν Χατζιωάννου, Κινήτη, Μπάνκ, Εμίλη και Πενού, ενώ μεγαλύτερη πτώση έχουμε για τις μετοχές των εταιριών Γαλαξίδη και Σίεντς. Σε θετικό έδαφος κινούνται και τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 0,41% είναι τα κέρδη αυτή την ώρα για τον δίκτυο FTS 100 στο Λονδίνο, 0,79% η άνοδος για τον CAC 40 στο Παρίσι και 1,31% τα κέρδη για τον δίκτυο DAX στη Φραγκφούρτη. Περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση στο Δελτίο στις 6. Καλό σας απόγευμα.